«Εγέμισε η ψυχή μας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, με θεία κατάνοιξη και πνευματική αγαλίαση, καθώς ακούσαμε πριν λίγο, ψαλόμενο, το αριστούργημα του Αγίου Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, των λεγόμενων «μέγαν κανόνα». Εκείνος, ευρισκόμενος στο τέλος της ζωής του, και βλέποντας πως όλα έφυγαν, έκανε έναν απολογισμό πνευματικό και βρήκε πολλά λάθη και πολλές αμαρτίες στο βίο του, καθρεφτιζόμενος στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή. Και τον φώτισε το Πνεύμα του Άγιο και έγραψε αυτόν τον μεγάλο κανόνα, παίρνοντας τα παραδείγματα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και τα θετικά και τα αρνητικά. Και αποτελεί αυτό μια διδασκαλία και ένα καθρέφτισμα για τις δικές μας ψυχές. Και εκείνος βρήκε ως θύρα του Παραδείσου τη μετάνοια. Γι' αυτό και προσπίπτει στο Χριστό μας, στην Παναγιά και στους Αγίους, και του ζητάει έλεος. Γι' αυτό και ελεησόν με ο Θεός, ελεησόν με, είναι ο στίχος εκείνος που προηγείται σχεδόν σε όλα τα τροπάρια. Η μετάνια είναι να ξαναβρούμε τον Χριστό μας και τον Χριστό αδελφό μας. Τότε με αυτή την αγάπη γεμίζει η ψυχή μας και η ζωή μας. Αυτός είναι ο αγώνας όλος, η Θεία Αγάπη και η αγάπη στους αδελφούς εν Χριστώ. Και η Εκκλησία μας βοηθάει. Μας έδωσε και το υπόδειγμα της μετανοίας στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία, που κι αυτή αναφέρεται στο τέλος εκάστης οδής του Μεγάλου Κανόνος και την εορτάζουμε και την Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών, δηλαδή μεθαύριο. Εκείνη έδωσε τον εαυτό της ολόκληρο στην αμαρτία και στην ανομία. Όταν όμως την άγγιξε η χάρη του Χριστού, τότε έδωσε τον αυτό της ολόκληρο στον Κύριο, στην Εκκλησία και στην αιώνια ζωή. Και έδινε, έγινε υπόδειγμα μετανοίας. Γι' αυτό οι παλιοί όταν χαιρετούσαν αυτές τις Άγιες ημέρες και κάθε μεγάλες εορτές έλεγαν καθώς και οι καλόγυροι σήμερα καλή μετάνοια και καλό παράδεισο. Για το τέλος της ζωής μας είναι η θύρα του παραδείσου. Φεύγοντας από τη λιτανία της ζωής, μπαίνουμε δια της θύρας του παραδείσου στην αιώνια ζωή και στην πατρίδα μας την αθάνατη. Ο άνθρωπος μέσα στη ζωή και στην εκκλησία περιβάλλεται από πολλά αντίθετα και δυσκολεύεται πολύ και φτάνει κάποτε στα έσχατα και γεμίζει μερικές φορές και σκοτάδι και υποφέρει. Όμως βλέποντας ο Κύριος ανθρώπους καλοπροαίρετους να πέφτουν στο σκοτάδι, βάζει το χεράκι του και τους βγάζει και μας βγάζει. Έτσι, καθώς το Βυζαντινό κράτος, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έφτανε στο τέλος της ένεκα των αμαρτιών των κατοίκων της, και των παρεμβάσεων των υπολείπων, έφερε τη δουλεία των αγαρινών και εφτάσαμε στη Μεγάλη Παρασκευή του γένους μας, στην Τουρκοκρατία την πρώτη, γιατί έχουμε και δεύτερη, την οποία τώρα βλέπουμε να γίνεται όλο και πιο ορατή και απέναντι με μέτιδες μας απειλούν με χίλιους τρόπους που ανάγκασαν το μεσημέρι την κυβέρνηση να απειλήσει και αυτή. Ευτυχώς που το κάνει και ευχόμεθα να το κάνει. Γιατί οι γείτονέ μας τίποτα άλλο δεν φοβούνται παρά μόνο τη δύναμη, την αντρία, την ισχύ και τη λεβεδιά. Τη λεβεδιά των Ελλήνων Ορθοδόξων. Τη λεβεδιά εκείνων που αγαπούν την πατρίδα, τη θρησκεία και το γένος. Παγαπούν αγαπούν αυτό τον αγιασμένο τόπο, τον ποτισμένο με τα αίματα των ηρώων και των μαρτύρων. Έτσι λοιπόν, καθώς μπήκαμε στην Τουρκοκρατία, στη Μεγάλη Παρασκευή του Γένους, ο Κύριος δεν μας άφησε. Το Βυζάντιο έμεινε πίσω, η Εκκλησία συνέχισε την πορεία της μέσα στο σκοτάδι της Τουρκοκρατίας. Κοιτάει ένα φως λαμπερό, ένα φως μυστικό, ένα φως ουράνιο, ένα φως θείο που έφεγε στις ψυχές και στη ζωή των μαρτύρων και σκλάβων Ελλήνων Ορθοδόξων. Οι άλλοι περνούσαν καλύτερα, οι καθολικοί και οι υπόλοιποι Έλληνες. Αλλά οι Ορθόδοξοι είχαν ανεβεί στο εκρίωμα, είχαν σταυρωθεί και υπέφεραν περισσότερο, καθώς λένε οι ιστορικοί, από δύο πράγματα. Από την τυραννία των Τούρκων, και από τη φορολογία τους. Φορολογία έχουμε και σήμερα. Και όπως λέει ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο εθνικός συγγραφέα και το γνήσιον τέκρον της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, την πιατσικολογία των Τούρκων διεδέχθη φορολογία η μη ότα έχουσα. Φορολογία άγρια, τυραννία αβάστακτη, οι Έλληνες περνούσαν μαρτύρια εξισλαμισμού, παιδομαζώματος, κεφαλικού φόρου και άλλες ταπεινώσεις. Οι δε Τούρκοι δεν τους ονόμαζαν ούτε καν υπηκόους, αλλά τους έλεγαν σκλάβους και δούλους και ραγιάδες και γιαούριδες. Πόσο μας ταπείνωσαν, πόσο μας εξεφτέλησαν, πόσο μας ταλαιπώρησαν και μας εσταύρωσαν. Έρχεται όμως, πιστεύω, και η ώρα η δική τους. Εμείς πληρώσαμε και πληρώνουμε τις Βυζαντινές και τις υπόλοιπες αμαρτίες μας. Αλλά ο Χριστός είναι δίκαιος. Εμάς μας εράβδισε, μας παιδαγώγησε, μας εμαστίγωσε για τη αριστεράς χειρός Του για να έλθουμε σε αυτούς και να ανανύψομεν. Αλλά εκείνους τους βαρβάρους θα τους αφήσει έτσι. Εματοκύλησαν την ανθρωπότητα αιώνε τώρα. Έκαναν γενοκτονίες και τόσα δεινά και τώρα απειλούν να μπουν και στην Ευρώπη, να ισοπεδώσουν και την πατρίδα μας και να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Ο πατέρας Παΐσιος να έχουμε την ευχή του έλεγε πως οι Τούρκοι έχουν τα κόλιβά τους στο ζωνάρι τους. Στο ζωνάρι τους. Φτάνει πιστεύω το τέλος τους και το λιοντάρι όταν βλέπει ότι κινδυνεύει τότε γίνεται πιο επικίνδυνο. Δείχνει τα δόντια του και ορμάει. Γι' αυτό ας μας φυλάξει ο Χριστός και η Παναγιά, οι Άγιοι και οι μάρτυρες και οι ήρωες από τη λύσα και τη μανία τους και ας τους αποδώσει ο δίκαιος κριτής το δίκαιο νόφλημα, ό,τι τους ανήκει. Και αν είναι εκεί και υπάρχουν αμέτρητοι κρυπτοχριστιανοί και είκοσι άλλες εθνότητες όπως είπε ο Πρωθυπουργό τους, ε, όλοι αυτοί θα ελευθερωθούν. Περιμένουν και αυτοί την ελευθερία τους. Πλήρωσαν λοιπόν οι Έλληνες και οι υπόλοιποι που ήταν υπό την μπότα τους και υπό το πέλμα τους. Και πιστεύω να δώσει ο Χριστός τη δικαιοσύνη. Να δώσει ο Χριστός την Ανάσταση, να δώσει ο Χριστός το καλό, γιατί αυτή την εποχή την πατρίδα μας από χίλιες μεριές τη χτυπάνε, ορκισμένοι εχθροί και άσπονδοι φίλοι και τρώνε από μας όλα τα θερία και τρώνε από μας όλα τα θερία και εδώ μέσα τώρα ακόμα και οι κυβερνώντες και πολλοί άλλοι μόνο τους Έλληνες δεν προστατεύουν προστατεύουν όλους τους άλλους, όλοι οι άλλοι έχουν δικαιώματα και οι Έλληνες είναι είδος από εξαφάνιση. Και αν δεν μας φωτίσει ο Χριστός, πατέρες και αδελφοί μου, να ξυπνήσουμε, να αντισταθούμε και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, σε λίγο θα χαθούμε, θα επιπλέψει η νέα τουρκοκρατία και θα μείνει τίποτα όρθιο. Και το παρήγορο είναι πως ξυπνάνε οι Έλληνες και μάλιστα οι νεότεροι, τα παιδιά μας από τα οποία θα προέλθει το καλό, βλέπουν τι γίνεται. Μας απειλούν οι πάντες ακόμη και οι Αλβανοί από και τόσοι άλλοι με την αλληλεγγύη τη Αρχιεπισκοπής και από τις Μητροπόλεις της πατρίδος μας, μάκι. Και τώρα που η νέα τάξη χτυπάει την Εκκλησία, εκεί είναι η ουσία, χτυπάει την Εκκλησία, Σας παρακαλώ κυρία μου πάει την εκκλησία, κανείς από αυτούς, κανείς από αυτούς τους ξένους που ταΐζει ο Χριστόδουλος, με πάντα σεβασμό τον ο Χριστόδουλο και τον αισθάνομαι οικείον. Και οι άλλοι Μητροπολίτε και οι παπάδες δεν βγήκαν να κάνουν ρε παιδιά μια διαμαρτυρία, τροψωμάκι, άσε που κλέβουν, άσε που ληστεύουν, άσε που σκοτώνουν, άσε που κάνουν τόνα και άλλο, και όχι μόνο οι Αλβανοί βέβαια, δεν βγήκα να πούνε μακαριότατε, δεσποτάδες μου, είμαστε με σας. Το παραπονέθηκε ο μακαριότης προχθές, αλλά ποιος τον ακούει, τον εγκατέλειψαν όλοι σχεδόν τώρα. Το εγκατέλειψαν όλοι σχεδόν τώρα, να τα λέμε τα πράγματα πλέον με το όνομά του. Ήρθε η ώρα που χρειάζεται, σας παρακαλώ κυρία μου, ήρθε η ώρα που χρειάζεται να λέμε πια τα πράγματα με το όνομά του. Να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πολύ τράβηξε και πρέπει αυτός ο τόπος να μην χαθεί προπάτορές μας στα 1821 αποφάσισαν να ελευθερώσουν την πατρίδα. Μη μείνει Τούρκος στο Μοριά, μη δε στον κόσμο όλο. Και ελευθερία η θάνατος. Και έκαναν τον αγώνα του στο μεγάλο για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Και στα πρώτα συντάγματα των ελευθεροσυνελεύσεων αποφάσισαν εκείνοι οι γενναίοι που ξέραν πιο καλά από εμάς, κουφεκεφαλάκηδες περισσότερο σήμερα, αποφάσισαν να συντάξουν την ελευθερούμενη πατρίδα με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό σημαίνει σύνταγμα. Και πώς λέμε, πώς λέμε συντάσεις το Χριστό, συντάσσομαι, έτσι είπαν και εκείνοι, να συνταχθεί με την Ορθόδοξη Εκκλησία η ελευθερούμενη πατρίδα. Και ο πρώτος κυβερνήτης έβαλε το Υπουργείο Παιδείας μαζί με το Υπουργείο της Θρησκείας και ισχύει μέχρι σήμερα. Έτσι αποφάσισαν εκείνοι να είναι η Ελλάς ορθόδοξος χώρα και η πολιτεία να είναι στην αγκαλιά της Εκκλησίας και να συμπορεύονται και να συνεργάζονται για το κοινό καλό των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών κυρίω. Δεν άφησαν περιθώρια για άλλους οι γενναίοι εκείνοι και είπαν όσοι είναι χριστιανοί στο ελληνικό αυτό μέρος είναι Έλληνες. Όσοι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι Έλληνες. Γιατί ποιος μας κράτησε ως έθνος και ως φιλή η ορθόδοξη εκκλησία μας. Η τροφός και φρουρός μας η σώτερα του γένους και έθνους των Ελλήνων. Αυτοί το ξέρανε πολύ καλά. Γι' αυτό και ξεσηκώθηκαν. Γι' αυτό και έβαλαν σημαία τη σημαία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό. Και με αυτόν ως σημαία νικούσαν τους εχθρούς των και κατήγαγαν θριάμβους και νίκα σημαντικά. Και αν δεν ήρχε το Ιδιχόνια και οι διάφοροι που μπήκαν στη μέση απ' έξω και από μέσα, σε λίγο λέει ο ο μεγάλος στρατιλάτης του Μωριά και ελευθερωτής των Ελλήνων θα είχαμε φτάσει στην Κωνσταντίνου πόλη, αυτό ήταν ο σκοπό. Και όταν ο Άγγλο Ναύαρχο Άμιλτον μετά την άλωση του Ναυπλίου 30 του μηνό Νοεμβρίου 1822, του είπε του Κολοκοτρώνη να τα βρείτε με του Τούρκου όπω μα λένε και σήμερα. Εκείνο του λέγει: Δεν έχουμε να βρούμε τίποτε. Ο τελευταίο βασιλιά μα δεν παρέδωκε την πόλη ο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, αλλά έπεσε μαχόμενο. Και ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι πότε, μέχρι να ξαναπάρω με την πόλη. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα ναι. Ας λένε οι διάφοροι που μας συμβρίζουν ότι είμαι θαρωμαντική κλπ. Μπορεί να είμαι θαρωμαντική, μπορεί να είμαι θαδύνατη, θα όπως είπε ο Κολοκοτρώνης, μπορεί να είναι αδύνατε οι θέσει μας και η φιλή μας σε ένα φανισμό. Είναι όμως δυνατός ο Θεός μας. Να τα, τα πει όλα με θυμών ο Θεός, γνώτε έθιν και ητάσθε, ότι με θυμών ο Θεός. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, άλλων γαρεκτός βοηθών εν θλίψε συνουκέχομεν. Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Ελέησον ημάς. Και βαλω Θεός την υπογραφή για την ελευθερία της πατρίδος και την παίρνει πίσω, λέει ο Κολοκοτρώνης. Και η τύχη τη Ελλάδος, η Παναγία, η υπέρμαχος στρατηγός, έβαλε τα δυνατά της μέσα και εκεί στο Ναβαρίνο συντρίφθηκε από τις δυνάμεις, τις τρεις δυνάμεις τις μεγάλες, τις προστάτηδες, την Ρωσία, τη Γαλλία και την Αγγλία, συντρίφθηκε η τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα και έφυγαν από εδώ οι μεμέτιδες και οι αραπάδες του Ιμπραήμ Πασά. Η Παναγιά του Αγίου Νεκταρίου, η Παναγιά η Συλληβριανή θαυματούργησε εκεί και συνέτριψε τους αλοφίλους και τους εχθρούς και τους απίστους και τους βαρβάρους και γέμισε κορμιά η θάλασσα και συντρίμια εκεί στην πύλο που έγινε η ναυμαχία. Αλλά πριν από αυτά δούλεψαν άλλοι, άλλοι πολλοί, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί. Όταν έπεσε η πόλης, Πολλοί έφυγαν από το Βυζάντιο. Οι λόγοι και οι μορφωμένοι πήγαν σε ευρωπαϊκές χώρες και έτσι επέτυχαν την αναγέννηση. Η αναγέννηση της Ευρώπης, έστω και από αυτήν τη μορφή, είναι κυρίως έργο των Ελλήνων λογίων και μορφωμένων της Κωνσταντίνου Πόλεως. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Για να τα ακούσουν όλα οι Ευρωπαίοι και όποιοι άλλοι θέλουν. Θα τα ακούσουν από την Ορθόδοξη Ελλάδα και ας τους κακοφαίνεται, θα του περάσει. Υπάρχει εξίδι. Γελάτε. Στονοχωρία με παιδιά μου βλέπω όλα αυτά. Αλλά όμως, η αυτοκρατορική γόνη της Κωνσταντινούπολης, της Τραπεζούντος, της Νικαίας, καθώς και πολλοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί, κατέφυγαν κυρίως που, στο Μοριά, στο δεσποτάτον του Μορέως, που ήταν ακόμη ελεύθερο. Κατέφυγαν εκεί και σε όλη την Πελοπόννησο, με σκοπό να ανασυνταχθούν, να αμυνθούν και να οργανωθούν, να αμυνθούν και να πολεμήσουν, να ξαναπάρουν τη βασιλεύουσα. Και όταν πήραν οι Τούρκοι το Μοριά, τελικά στα 1715, Όλοι εκείνοι που είχαν πάει στο Μοριά, οι σπουδαίοι του Βυζαντίου, καθώς και οι διωγμένοι πυρώτε, τα λέει ένα Γάλλος Φιλέλιν, ο Ραφινέλ, στα απομεμρεματά του, καθώς και οι κάτοικοι της Μεγαλοπόλεως και Γορτινίας και οι Σπαρτιάτε κατέφυγαν όλοι στην αδούλωτη Μάνη. Σε πρώτη φάση άρχοντες του Βυζαντίου και σε δεύτερη πόλη που σας είπα, και πήγαν εκεί οι άρχοντες του Βυζαντίου με πλαστά επώνυμα. Και σιγά σιγά συνεχονεύθησαν με τους εγχωρίους. Γι' αυτό και η Μάνη ήταν ένα από τα άπαρτα κάστρα του δούλου γένους, όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης τον Άμιλτον. Τα άπαρτα κάστρα. Εκεί ακριβώς είχαν πάει όλοι οι γενναίοι Έλληνες από όλα τα μέρη. Αφομοιώθηκαν με τους ντόπιου και ήταν μια δύναμη κρούσεως και κρατούσαν τη μάνη μέχρι το τέλος ελεύθερο. Ούτω φοβερός Ιμπραήμ δεν μπόρεσε να πάει και να καταλάβει τη μάνη παρόλες τις μάχες της Βέργας και όχι μόνο διότι εκεί και οι μανιάτισες ακόμη σαν άλλες σουλιώτισες κυνήγησαν τις ορδές του Ιβραήμ και άφησαν αμέτρητους νεκρούς τις μάχες. Μια οικογένεια από το Βυζάντιο με το επώνυμο Θεοφίλης ή Θεοφιλίτσης που ήταν και στην Ίκαια κατέβηκε στο Μοριά, στη Γορτινία, στην επαρχία Καριτένης όπως έλεγε τότε. Και έμεινε εκεί κοντά στη Δημητσάνα, στη Δημητσάνα, ένα γύρο. Ήταν οχυρά τα μέρη εκεί μπόρεσαν και πρόκοψαν. Και ένας από αυτούς, ο Νικόλαος Θεοφίλης, κατά την παράδοση, παντρεύτηκε την κόρη, πιθανώς κανέλα, του Στασινού της Άκοβας. Η Άκοβα ήταν ιστορική περιοχή στη Γορτινία, με μεσονικό φρούριο, ανάμεσα τρόπεα και κοντοβάζενα, στην κοιλάδα του Λάδωνα. Στην τουρκοκρατία εκάλυπτε, αποτελούσε μάλλον τα χωριά ανάμεσα στα τρόπε και στην Κοντοβάζενα και ήταν μία επικράτεια. Εκεί λοιπόν ένας μεγάλος γεωκτήμονας, ο Στασινός της Άκοβας, πάντρεψε την κόρη του με το γιο του Ιωάννου Θεοφίλη, τον Νικόλαο Θεοφίλη. Και απέκτησε πολλά παιδιά ανάμεσά τους και τον Αναστάσιο. Ο Αναστάσιος ήταν το δεύτερο παιδί, το τρίτο δεν θυμάμαι, πήρε το όνομα του παππού του, του πατέρα της μητέρας του, του Στασινού. Και τι σημαίνει Στασινός. στασινός. Στασινός είναι το ανδρονυμικό της Στασινής, λένε τα λεξικά. Και στα τι είναι η παραφθορά της συντμήσεως του ονόματος Αναστασία. Στασία, στα υπηρώτικα στασινή. Και το ανδρονυμικό στασινός. Τι σημαίνει στασινός, Αναστάσιος. Αναστάσιος. Και στασινή, Αναστασία παρακαλώ. και πήρε λοιπόν το όνομα του παππού του και ονομάστη Αναστάσιος. Αναστάσιος. Από μικρός πήγε στη μονή του φιλοσόφου, εκεί στο κρυφό σχολείο και έμαθε γράμματα. Και έγινε και μοναχός και από Αναστάσιος ονομάστη Ανανίας. Ανανίας Θεοφίλης, λαμπάρδης από τη μητέρα του, οικογένεια αυτά βυζαντινή, αφού ο Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος έφτιαξε τη Μονή του Φιλοσόφου στα χρόνια του Νικηφόρ Φωκά ως Πρωθυπουργό του, στο 963 μετά Χριστόν, όπως και τη Μεγίστη Λαύρα στα Άγιον Όρος, Και με το στασινό της Άκοβα Συγγενεύων, που ήρχεται αυτή η οικογένεια από την Ενετία, το σύνδικος, ο στασινός της Άκοβα, η οικογένεια αυτή δηλαδή, σύνδικος σημαίνει διοικητής. Και στην τουρκοκρατία, αυτοί οι άρχοντες, αυτοί οι πρόκριτοι, λάβαιναν μέρος στη διοίκηση, λάβαιναν μέρος στην τουρκική διοίκηση. Ως προστότε έβγαζαν έναν αντιπρόσωπο, τον λεγόμενο Μοραγιάννη, ο οποίος συγκυβερνούσε με τους Τούρκους παρακαλώ. Ο Ανανίας λοιπόν έγινε παπάς και στα 1741 φέρεται ως επίσκοπος Καριουπόλεως η Καριούπολη είναι στα βόρεια της Μέσης Μάνης. Πού πήγε η ψυχή, ε? εκεί που πηγε η ψυχη πάει και οι πρόγονοί του από τη βασιλεύουσα, από την τραπεζούντα, από την νίκια και από την πρώην Βυζαντινή αυτοκρατορία της Μικράς Ασίας και από όλα εκείνα τα μέρη. Η Θεία Πρόνια τον έφερε κοντά σε εκείνους που τον είχαν ανάγκη και ο Ανανίας με σύνεση με θάρρος, με φλόγα ψυχής, με ευτολμία, του στήριζε, του έφερε στην Ορθοδοξία, τους έκανε πιο πιστούς και πιο Έλληνες, γιατί είχαν και αυτοί τις δυσκολίες τους. Στα 1747, κατάλληλα το έρχεται ως Αρχιεπίσκοπος Δημητσάνης και Αργυροκάστρου, ήλθε δηλαδή στην πατρίδα του Ανανίας. Και εκεί έφτιαξε τους πρώτους πυρητιδόμηλους. Είναι εκείνος που παρήγαγε πρώτος τον Παρούτη και μάλιστα παρούτι Δημητσανίτικο, το οποίο βοήθησε τα μέγιστα κατά την Επανάσταση για την ελευθερία της πατρίδος με το πρόσχημα οικιακών βιοτεχνιών έφτιαξε τους μπαρουτόμιλους και δούλευαν συνέχεια αιωνία η μνήμη και του Ανανία του Μητροπολίτη και όλων εκείνων που έκαναν τα πάντα υπερπίστεως και πατρίδως. Στα 1750 ο, πατριάρχη ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεος, Κύριλος ο Πέμπτος ο Καράκαλος εκδημητσάνης. Εξού και Καρκαλού και Μονή Καρακάλου και τόσα άλλα. Αφού εκενώθη λόγω γύρατος η Μητρόπολη, Μονεμβασία, η Μητρόπολη Λακεδαιμονία, συγγνώμη, Σπάρτης δηλαδή, προήγαγε σε Μητροπολίτη τον Ανανία και τον τοποθέτησε στη Μητρόπολη Λακεδαιμονίας με έδρα το Μιστρά. Εκεί ο Ανανίας ετέθη επί την λιχνίαν και επετέλεσε μέγα έργο. Έχτισε, επεσκεύασε χτίρια, μητροπολιτικά, ναούς, αλλά περισσότερο δούλεψε πάνω στις ψυχές των σκλάβων Ελλήνων. Έγινε δε και Μωραγιάννης, πήρε και πολιτικόν αξίωμα, δηλαδή αρχιπροεστρός. Αρχιπροεστός και πολιτικός διοικητής από την πλευρά των δούλων Ελλήνων μέσα στην τουρκική διοίκηση. Είχε λοιπόν και εκκλησιαστικό αξίωμα ο Ανανίας αλλά και πολιτικό αξίωμα και θάρρος μεγάλο και τόλμη πολύ και οργανωτικό πνεύμα και φιλοπατρία ανίποτη και, και χρήματα πολλά και τι έκαμε δεν χρησιμοποίησε τα αξιώματά του, ούτε την περιουσία του για να ικανοποιήσει τον εαυτό του, ούτε εκμεταλλεύτηκε τη θέση του όπως έκαναν και τότε και τώρα πολλοί. Αλλά τα έδωσε όλα μα όλα για την πίστη και το γένος. Και ήταν και εκείνο άφοβος και αντριωμένος. Και λέει ο βιογράφος του, οι Έλληνες καθώς τον έβλεπαν, τον εσέβοντο και τον καμάρωναν. Οι δε Τούρκοι, καθώς τον αντίκριζαν, τον εφοβούντο και εξεπλήτοντο με την κακή έννοια. Και μπορούσε με τη σύνεση που είχε να διευθύνει τα πάντα κατά τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό στην ουσία ήταν ο διοικητής του Μοριά. Ο διοικητής του Μοριά τα είχε καλά με τους προεστώτας, τους είχε σταθερούς και αληθινούς φίλους. Είχε με το μέρος του τους περισσότερους αρχιερείς και προπαντός τον αγαπούσαν σφόδρα οι κλέφτες των βουνών και των ωραίων. Τον αγαπούσαν τον Ανανία, έβλεπαν τα φιλελεύθερο πνεύμα, δυναμικός, άξιος, γενναίος, υπέροχος, συνετός και σπουδαίος, με πίστη μεγάλη στο Θεό και αγάπη στη σκλαβωμένη πατρίδα. Και ήταν μαζί του και αυτή, ήταν μαζί του και αυτή και ο λαός όλος είχε στα χέρια του κλήρο, λαό, άρχοντες και κλεφτουριά. Τους ξεχάσαμε αυτούς όμως. Τους αφήσαμε αυτούς όμως. Όμως και ακούμε όλους τους ανόητους τόσα χρόνια στην πατρίδα μας. Και δεν άφησαν λιθάρι πάνω στο λιθάρι. Χάλασαν τα παιδιά μας, χάλασαν τις ψυχές μας. Έχαμε τόσα κακά και τώρα ζητά να μας συντρίψουν. Χτυπά την εκκλησία, χτυπά την πατρίδα για να επιφέρουν την παγκοσμιοποίηση. Να τα κάνουν όλα οδοστρωτήρα, και οδόστρωμα με τον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησης. Και εμείς δεν μιλάμε και εμείς καθόμαστε, δυστυχώς καθόμαστε και δεν μιλάμε, αλλά πρέπει να ξυπνήσουμε και του ευχαριστούμε που μας ξυπνάνε, όπως τον τέταρτο αιώνα το μεταχριστιανικό, με τη μεγάλη μετανάστευση των λαών, έχουμε και ένα θετικό αποτέλεσμα. Ξύπνησαν την εθνική συνείδηση των Ελλήνων χριστιανών το ελληνικό αίσθημα, την ελληνική φυλή, την ελληνική φύτρα, το ελληνικό έθνος, το ορθόδοξον και μαζί με τους ιεράρχες, τον Άγιο Άννη τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, το Συνέσιο Κυριναϊκής και με τόσους άλλους υπέροχους μπόρεσαν οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί εκείνου του φοβερού αιώνος με τη βοήθεια της Εκκλησίας των να λάμψουν, να λάμψουν και να επικρατήσει η ελληνική γλώσσα και η Ορθόδοξη Εκκλησία και μπόρεσαν και έδιωξαν με τρόπο και με τη βοήθεια του Θεού τις ορδές των βαρβάρων. Σήμερα όμως ποιος θα μπορέσει να μας φέρει σε αυτή την κατάσταση τη συνειδητοποίησεως της φυλής μας και της φίτρας μας, γιατί αυτά είναι απαραίτητα και αναγκαία για να επιβιώσουμε και μας χρειάζονται και οι άλλοι, οι άλλοι αγαθοί Ισραηλίτε όπου γης, να πάρουν από αυτό το μέγα φως της Ελληνορθοδοξίας, γιατί βλέπουν όλοι οι λαοί πως όλα είναι μάταια και όλα είναι σκοτάδι, και μονάχα το φως το ηλαρών της Αγίας Δόξης, το φως της μιας Αγίας οποίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, είναι εκείνο το οποίο και γεμίζει τον άνθρωπο και τον φωτίζει και τον αγιάζει και τον βάνει στον παράδεισο που είναι ο έσχατος σκοπός του ανθρώπου. Γιατί με όλα τα εδώ επίγεια ο άνθρωπος δεν χορταίνει. Γιατί είναι ουράνιον φυτών κάτω σοφούς χριστιανούς της Ευρώπης μας. Είναι ουράνιων φυτών και έχει τάσεις απολύτους, της χαράς της τάσης, της αγάπης και κάθε μεγαλείου. Και αυτά τα ικανοποιεί μονάχα η θρησκεία του φιλανθρώπου Χριστού, καθώς έχοντας το καθομοίωσιν εν δυνάμει, με τη Θεία Χάρη, γινόμεθα θεοί κατά χάριν, θεούμεθα και εξομοιωνόμεθα ηθικός με το θείον. Λοιπόν, να επανέλθω γιατί φεύγει αμιλήκτος η ώρα και με συγχωρείτε που τα λέω αυτά, αλλά ο πόνος μου για την πατρίδα και οι μεγάλες δυσκολίες τις οποίες διέρχεται και οι αδικίες που τις γίνονται, με αναγκάζουν να φωνάζω. Πρέπει όλοι να φωνάξουμε, πρέπει όλοι να δισταθούμε, πρέπει όλοι να πάρουμε στα χέρια μας την τύχη της πατρίδος και του έθνους μας, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ας μας φωτίσει ο Θεός τι να κάνουμε και πώς να αντισταθούμε. Να μην μας αφήσει όμως έτσι νεκρούς και παράλυτους. Να αναστήσει το φρόνημά μας και να μας φωτίσει να ενεργήσουμε συνετά και να κάνουμε καλό σε αυτόν τον τόπο. Σε πρώτη φάση ας προσευχόμεθα και ύστερα ας πολιορκούμε και τους πολιτικούς μας. Αυτές τις μέρες ψηφίζουν στη Βουλή χωρίς να ενημερώσουν κανέναν το Ευρωσύνταγμα. Και αν επικρατήσει το Ευρωσύνταγμα χωρίς το Χριστό, έτσι αποφάσισαν κάποιοι, τότε θα καταργηθεί το δικό μας σύνταγμα το Σύνταγμα του 1821. Θα καταργηθεί το έργο όλων εκείνων που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδως και θα γίνουμε βορρά των όποιων θηρίων που θα μας έρνουν και οικονομικά και πολιτικά και θρησκευτικά και κατά πολλούς τρόπους από τη μύτη παρακαλώ. Πού είναι η οικονομία μας, πού είναι η πολιτική μας ευβουλία και ελευθερία, Πού είναι η ιστορία μας, πού είναι η παιδεία μας. Πού είναι η παιδεία μας, κάθε κυβέρνηση και κάνει πειράματα πάνω στα παιδιά και δεν αποφασίζουν πέντε πράγματα να κάνουν. Αυτά που έκανε ο Καποδίστριας, ο μεγάλος Καποδίστριας τότε να τελειώνουμε. Να είναι ελληνοορθόδοξη η παιδεία μας, αυτό απέτησαν τότε. Και γιατί να μην το συνεχίσουμε, αυτά τα παιδιά μας το θέλουν, οι περισσότεροι διδάσκαλοι το επιθυμούν και αυτό είναι και το συμφέρον όλων μας και αφήνουμε λοιπόν τον έναν και τον άλλο και μας λένε τόσα και στο τέλος θα μας πούνε να τους πούμε και ευχαριστώ. Η παρουσία κυβέρνηση αυτό δεν μας λέτε ευχαριστώ που κάνουμε τόσο. Τι κάνατε. Και έρχονται ως αυτοί τώρα να μας πούν τι να μας πούν να Αλλά καλά μας κάνουν. Αφού τους ψηφίζαμε, αφού τους κυροκροτούσαμε πολλογιόντας Πορφύριος, και αφού τους δεχόμαστε, τώρα έκασαν στο σβέρκο μας αδελφοί και πατέρες. Και μας κακοφαίνεται. Οι φταίχτες είμαστε εμείς. Εκείνοι καλά κάνουν. Αφού βρίσκουν μπόσκο έδαφος και αφού βρίσκουν βλάκες και ανόητους και αφού βρίσκουν καλοπροαίρετους Έλληνες για να μιλήσω και κατά τρόπο ωραίο, τα κάνουν. Το σύνταγμά μας τελειώνει και θα πούνε αύριο εσεί ψηφίσατε οι Έλληνε στο Ευρωσύνταγμα. Οι Γάλλοι το ψηφίζουν, 60% των Γάλλων είπαν όχι. Είπανε όχι. Και άρχισαν εκεί οι πατριώτε, οι πατριώτες Γάλλοι. Πα, μας Μα βάλουν τα γυαλιά οι Γάλλοι. Οι πατριώτε Γάλλοι και ανασυγκροτούν το κράτο και την πατρίδα του, παρακαλώ. Διώχνουν του ξένου και κάνουν πολλέ τροποποιήσει και προσφέρουν βοήθεια στη φτωχολογιά. Εδώ πλάκωσαν οι Κινέζοι όλοι. Πήραν όλα τα μαγαζιά, το βλέπετε αυτό. Και δεν μιλάει κανεί στη Δημαρχία ούτε κανένα άλλο. Και μα κοιτάζουν για αγριεμένοι. Προχθέ στο σπίτι ήρθανε. Άπλωσαν τα πράγματά του στο σπίτι και μέρε ρε παιδιά να περάσει και σε κοιτάει οι Του αστράφτη δύο δεν το αστράφτη. Είμαι παπά, δεν το έκανα. Γιατί αλλιώ θα πούνε ο παπά, ο παπά ό,τι να κάνει, αυτό στέει. Μα έλεγε ο Μακαλίτη ο Μάρκο ο καθηγητή μα, όσοι χωρέστον. Πατέρα, είστε δέσμοι του σχήματό σα. Άρα θα έρθει η ώρα που θα λειτουργήσει και ο παπαφλέ σα. <Κι> Γελάτε, ε. Παπαφλέ σα, πού είναι ο παπαφλέ σα. Παπα και όλοι οι άλλοι, ο Ανανία, πού είναι ο Ανανία Λαμπάρδη, Θεοφίλη. Θα είχε λοιπόν έτοιμα τα πράγματα ο Ανανία, για να ελευθερώσει την πατρίδα πολύ πιο σύντομα από το 1821. Αν το σφύριξαν κάποιοι στους Τούρκους και τον είδαν που ήταν Λεβέντης, πολλοί, οι πιο πολύ, πιο πολλοί Τούρκοι στο Μορή ήταν με το μέρος του, ξέρετε αυτό. Ακόμη και οι διοικητέ, συνδιοικητέ με το μέρος, Τα τόσο Λεβέντης, που σε φέρε το άριστα και με δικαιοσύνη σε όλους τον Εκκλησία, σε όλους και είχαν και έναν πασά εκεί διοικητή, ο οποίος ήταν πολύ αγαθός. Όμως κάποιοι εκεί και άλλοι, βαλμένοι από οποίους δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, έδιωξαν εκείνον τον πασά, προκάλεσαν μετάθεσή του και ήρθε άλλος φοβερός και τρομερός και ανεκδίγητος, ένα θηρίον, ένα τέρας. Και χωρίς να λάβει εντολή από τον Σουλτάνο, Ούτε από τους υπόλοιπους στο Μοριά στέλνει στρατό να βγάλουν από τη μέση τον Ανανία. Και πάνε εκείνοι στο Μιστρά. Ειδοποίησαν κάποιοι όμως φίλοι του ότι έρχονται Τούρκοι να σε σκοτώσουν. Φύγε. Και ο Ανανίας τι κάνει. Δεν φεύγει. Και τους λέγει παιδιά εάν φύγω εγώ θα σφάξουν εσάς γρηγόρες ο Πέμπτος είπε τα ίδια. Αν φύγω εγώ θα σφάξουν εσάς και έχω τα μένη τη ζωή μου και τα πάντα μου για το δικό σας καλό και τίποτα άλλο. Τι λεβέδιστε. Για το δικό σας καλό και τίποτα άλλο. Θα μείνω εδώ. Εκείνοι επέμειναν να μείνθηκαν. Στο τέλος λέει παιδιά μου να πάτε στις φαμελιές σας. Εμένα αφήστε με θα με θυσιάσει ο Θεός για να αναστηθεί με το αίμα μου και τη θυσία μου το δούλον γένος. Φαίνεται πως ακόμη δεν ήρθε η ώρα. Έχουμε πολλά να πληρώσουμε. Θα έρθει όμως. Και εκείνοι επίστησαν γιατί δεν μπορούσε εύκολα να πεις όχι στον Ανανία. Όχι. Έλεγε κάτι, ήταν σίγουρος και έπρεπε να το κάνει ο άλλος. Και το έκαναν τόση και τόση αυτό που του έλεγε και βοήθησαν. Και εδώ, παιδιά μου του λέει, του ασπάστηκε, φιληθήκανε, κλάψανε, συγχωρεθήκανε και φύγανε, κίνη οι γενναίοι, και πήγαν στα σπίτια του. Και ο Ανανία κατέβηκε στην εκκλησιά στη Μητρόπολη του Μιστρά, τότε στον άγιο μεγαλομάρτυρα Δημήτριο τον Μυροβλήτην Και τι έκανε η ψυχούλα, κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Το σώμα και το αίμα του Χριστού το εφόδιον της αιωνίου ζωής και ύστερα ανοίγει τις πύλες στο δυτικό μέρος της Εκκλησίας και κοίτα το απόσπασμα και της λέει παιδιά σας παρακαλώ μην πειράξετε κανέναν από αυτά τα μέρη αν έγινε κάτι αν νομίζετε πως έγινε κάτι φταίω εγώ ειδού σκοτώστε μένα θυσιάζομαι εγώ και αφήστε τα πρόβατά μου ελεύθερα. Δεν φταίνε σε τίποτα. Είναι η καλύτερη υπηκοή σα και οι καλύτεροι άνθρωποι τη περιοχή. Και προτείνει λοιπόν ο Ανανία των λαιμών του. Και εκείνοι όρμησαν και του απέκοψαν βιαίω και με βαρβαρότητα και σκληρότητα την τιμία αυτή κεφαλή του Μητροπολίτου Λακεδαιμονία και Δημητσάνη. Κρατούσε ακόμη και την πατρίδα, την επισκοπή τη πατρίδο του. Και έτσι στις 15 Απριλίου, μεθαύριο, σήμερα έχει 13 Απριλίου, ξέρετε είναι 13 Απριλίου 1204, τι έγινε. Η πρώτη άλλος της βασιλεύουσα από τους φράγκους, σήμερα, 801 χρόνια, σαν σήμερα, 13 Απριλίου, τα ξεχνάμε, να γυρίζουμε για κανένα φίλο της ιστορίας, όταν όπως μας τα λανσάρουν να τα δεχόμαστε, όχι. Ήταν 15 Απριλίου 1764 ιστορικός σταθμός. Ο εθνεγέρτης και φλογερός πατριώτης και μεγάλος ιεράρχης και υπέροχος ετμήθη την κεφαλή δια την πίστη και το γένος και το αίμα του έτρεξε εκεί στον τοίχο, πολύ αίμα του έτρεξε εκεί στον τοίχο της Εκκλησίας, στο δυτικό μέρος του ναού και υπάρχει μέχρι σήμερα, το έχουν φράξει και το δείχνουν εκεί, το έχω δει και εγώ παλαιότερα, πήγαμε στο Μιστρά, είναι το αίμα του εθνομάρτυρος Ανανίου, Μητροπολίτου Λακεδαιμονίας και, και Δημητσάνης. Και όποιος το βλέπει συγκινείται, Προ, προσφέρει δηλαδή εθνική συγκίνηση και συγκλονισμό. Σε λίγο εξεδηλώθη το επαναστατικό κίνημα τα λεγόμενα ορλοφικά και απέτυχε ικτρός διότι εστερήθη τι, του φυσικού αρχηγού του. Αν ήταν ο Νανίας γινόντουσαν αυτά, θα είχαμε ελευθερία της πατρίδος. Τον έκλαψαν χώρες και χωριά, χωριά και βιλαέθια, οι συμπατριώτες, οι φίλοι του, οι Τούρκοι, οι Χριστιανοί και όσοι τον ήξεραν και δεν τον ήξεραν τον Ανανία. Το δε κεφάλι του έκοψαν οι βάρβαροι και το πήγα στην Τρίπολη. Το δε λιψανό του έθαψαν μετά οι Χριστιανοί με τιμές και δόξες και τον έκλαψαν. Ποτέ δεν τον ξέχασαν και τον παρακαλούσα να πρεσβεύει στον Κύριο για την ελευθερία της πατρίδος. Και εκείνο ο πρόδρομος του 1821 έφερε με τον τρόπο του τα πράγματα ούτω ώστε να φτάσουμε στη μεγάλη ελληνική επανάσταση του 1821 που είναι η Ανάσταση της Πατρίδος και του, γένους μας. Αλλά για τον Ανανία θα πούμε και το Σάββατο εδώ που θα έχουμε πέντε μέχρι το πρωί Θεία Λειτουργία και θα το κάνουμε και μνημόσυνο αλλά και στην εκπομπή μας Δευτέρα 10 με 12 γιατί αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ευχαριστούμε τους πατέρες και αδελφούς και τους ιεροψάλτες που μας έψαραν τόσο ωραία το μεγάλο κανόνα, το Ίδρυμα και τις Κυρίες, τους Επιτρόπους, τους ακροατάς του σταθμού της Εκκλησίας μας, τους εγγύς και τους μακράν, τους παράγοντας του σταθμού, τον ηχολήπτη μας και προπαντός εσάς όλους που ήρθατε και σήμερα και κάναμε τον Αδαμία Θρήνο, το Μεγάλο Κανόνα και μιλήσαμε για τον Εθνεγέρτη και Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας και Δημητσάνης Ανανία. Ας είναι αιωνία η μνήμη του και ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του όλοι και το έθνος και γένος μας. Τον χρειαζόμεθα όσο ποτέ. Μεθαύριο, Παρασκευή, 3 με 4 και 4 ή και μισή θα κάνουμε τον ακάθιστο ύμνο, απόγευμα νο. Και το Σάββατο πρωί, 5 με 6, αυτά που σα είπα. Και την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτο 2,5 με 3 το μέγα απόδειπνο. Και στη συνέχεια, ομιλία με θέμα, πορεία προς τον Γολγοθά. Ας ψάλλουμε τώρα τον ύμνο της Μεγάλης Σαρακοσής και να φύγουμε. Κύριε των δυνάμεων. Κύριε των δυνάμεων με θυμόν γένου άλλων γαρεκτό σου βοηθών εν θλίψε σύνου και χωμέν. Κύριε, των δυνάμεων ελέησον ημάς. Και πάλι σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή αντάμωση την άλλη φορά, καλή σας νύχτα.